ύφεση στη χώρα μας δεν ήρθε στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Η ύφεση στη χώρα μας ήρθε το τελευταίο τρίμηνο, το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Που οφείλεται πού και, όμως, γιατί και, έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί αυτό πού δεν έχει ακουστεί. Οφείλεται στο ότι, έχουμε κάμψει των εξαγωγών. Πριν πω που οφείλεται, να το πω για να το ακούσουμε, διότι δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε τη χειρότερη απόδοση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 27. Μόλις 1% ανάπτυξη. Όχι, όχι, όχι. Εσείς αναφέρεστε στο χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα όμως με την οικονομική θεωρία, μιας και βρισκόμαστε στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και μας παρακολουθούν και οι οικονομολόγοι, για να οριστεί ότι μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση, πρέπει δύο συνεχόμενα τρίμηνα να έχει αρνητικό πρόσημο στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη με μείον 0,7 το τελευταίο τρίμηνο του 19 και με μείον 1,6 το πρώτο τρίμηνο του 20. Και αν για το πρώτο τρίμηνο του 20 υπάρχει δικαιολογία ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπήρξε το lockdown του κορονοϊού, για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 δεν υπήρχε ούτε στην χειρότερη φαντασία μας ο κορονοϊός. Άρα, λοιπόν, ναι, δεν οφείλεται στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν είχαμε μια κυβέρνηση. Έχουμε κάμψει στις εξαγωγές όμως. Δεν είναι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω. Είχαμε κάμψει στις εξαγωγές, αλλά είχαμε μια κυβέρνηση η οποία βασίστηκε σε μια εξαγγελία για μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια παροχημένη οικονομική πολιτική, κατά την άποψή μου. Δηλαδή στη μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι δεν δημιουργεί συνθήκες αναπτυξιακές. Αναπτυξιακές συνθήκες σε μια ρηχή οικονομία όπως η ελληνική δημιουργεί όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δίνεις τη δυνατότητα σε αυτούς που μπορούν να ξοδέψουν, Να ξοδέψουν και να υπάρχει κατανάλωση.